Ευλόγησον και τους δούλους σου τούτους, τους της Ιπρονία προς γάμου κοινωνίαν συλλαφθέντας. Ευλόγησον αυτών εισόδους και εξόδους, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωήν αυτών, ανάλαβε τους στεφάνους αυτών, εν τη βασιλεία σου, ασπήλους και αμόμους και ανεπιβουλεύτους διατηρών εις τους αιώνας των αιώνων. Η μία Θεότης και βασιλεία ευλογήσε ημάς, και παράσχημην μακροζωίαν ευτεκνίαν προκοπή βίου και πίστεως και εμπλήσε εμάς πάντων των επιγείς αγαθών. Αξιώσε εμάς και των επικελεμένων αγαθών της απολαύσεως, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι, ο διέ της εγκανά επιδημίας λίμινα. Είναι εξαιρετική η τιμή που μου δίδει σήμερα ο Σεβασμιότατος σε αυτή την ιερή ιεροτελεστία των γάμων προς φιλών και συγγενικών ανθρώπων να σας απευθύνω και εγώ προσωπικά δύο λόγια. Ολόκληρος ο κλήρος του νησιού μας με την ευλογία του Παναγιωτάτου εντελέσαμε το μυστήριο του γάμου εν πάση μεγαλοπρεπία και σε ενότητη. Όπως ανήκει σε μια εκκλησία της ΧΟ, η οποία συνδύνεται
διατηρεί τον λόγο του Θεού και το να τον μεταδίδει με τον καλύτερο τρόπο, παρόλο που και οι δημοσιογράφοι μας, οι οποίοι μας αποθανάτησαν μέσα στους φακούς τους, με τον τρόπο τους, κατόρθωσαν να κρατήσουν μέσα στη μνήμη μας, η οποία θα έρθει μετά, αυτές τις ωραίες φωτογραφίες. Σήμερα, σεβασμιότατε, ο λόγος είναι δικός σας. Αλλά να, που η μεγαλοσύνη σας μου δίδει αυτή την ευκαιρία, αλλά νομίζω ότι και εγώ έχω ένα λόγο να πω σήμερα στον λαό του Θεού. Γιατί από την ημέρα που βρίσκομαι εδώ, παρακολουθώ τις κινήσεις σας, τις εκδηλώσεις σας, την αγάπη σας, την αφοσίωσή σας και επομένως εγνώρισα ακόμα περισσότερο τον Βαγιανόν Ιωάννη Κοντάμ, ο οποίος μας υπηρέτησε και ο οποίος θα μας υπηρετήσει ακόμα περισσότερο και την Δόμνα από μακριά, διαμέσου του Πατρός αυτού Αναστασίου και της μικρός αυτής Κατερίνης και της γελιάς αυτής και του παππού ο οποίος από πάνω μας ευλογεί σήμερα και είμαι σε θέση να σας απευθύνω αυτό το χαιρετισμό. Ευχές της Εκκλησίας τις ακούσατε και πολύ ωραία τις ακούσατε, γιατί όλοι με πολύ ευσέβεια ακούσαμε αυτούς τους λόγους του Κυρίου, οι οποίοι μας έρχονται από πολύ πολύ μακριά. Από προ 2.000 ετών ο Κύριος ευλόγησε τους γάμους στην Κανά της Γαλιλαίας, όπως τον ευλογήσαμε εμείς σήμερα. Και από τότε μας έδωσε αυτές τις εντολές που διαβάσαμε σήμερα. Να μένουν οι άνθρωποι μέσα στη ζωή ενωμένοι. Άνδρας και γυναίκα δημιουργήθηκαν στην πρώτη αρχή, ο Αδάμ και η Εύα, γιατί έτσι είναι η φύση των ανθρώπων, να συμβαδίζουν μέσα στην ζωή, από καταβολής κόσμου μέχρι τη σημερινή εποχή. Και όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ, είμαστε απόγονοι αυτών των γενεών. Γεννηθήκαμε από μια άνδρα και από μια γυναίκα και βρισκόμαστε σήμερα εδώ να μας ευλογεί η Εκκλησία μας. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο για αυτή την χαρά που μου έδωκε να σας απευθύνω τον λόγο. Να ευχηθώ εις τους νεονύφους πρώτα-πρώτα να εφαρμόσουν αυτά που ακούσαμε σήμερα. Πρώτα-πρώτα να νιώσουν ότι είναι διάδοχοι όρων αυτών των ανθρώπων της Εκκλησίας που μας έδωσαν τη χαρά να βρισκόμαστε εμείς σήμερα εδώ. Να γνωρίζουν ότι είναι αφοσιωμένοι με μια ιδιαίτερη αποστολή μέσα στην Εκκλησία. Να αποτελούν ίσως και αύριο και οπωσδήποτε αύριο τους ανθρώπους προς τους οποίους όλοι εμείς θα στρέφουμε τα βλέμματά μας, θα τους βλέπουμε, θα τους χαριζόμεθα, θα τους χαριτώνουμε και θα τους ευλογούμε, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν την εργασία τους μέσα της αυτή την Ιερά Μητρόπολη. Η παρουσία του Μητροπολίτου μας είναι το εγγένειο της καλής προόδου των ανθρώπων και οι καλοί κληρικοί μας οι οποίοι μας κρεσίωσαν σήμερα είναι αυτές οι αντένες οι οποίες έρχονται μέχρι σε εσάς. Εις τους μεγάλους και εις τους μικρούς και τις μικρές που είναι στολισμένες όμορφες σήμερα και με ακούνε εάν με ακούνε και που συμμετέχουν σε αυτήν την ωραία την εορτή των γάμων, να βλέπουν πως ο κόσμος μας κινείται μέσα σε αυτήν την νήσο, το νησί μας και να είναι βέβαιες και ευθές να ονειρεύονται ότι μια μέρα θα επιτελέσουν το καθήκον μας. Σεβασμιότητα, εσείς έπρεπε να μου μιλήσετε. Γιατί γνωρίζω ότι μέσα από τους λόγους σας, λόγοι συγκινήσεως που φτάνουν πολλές φορές μέσα και στα δάκρυα, είναι αυτό που ζητάει σήμερα ο κόσμος, να βρισκόμεθα όλοι εν ομονία και αγάπη.
Βαγενέ Ιωάννη και Δόμνα, να ζείτε εν ομονία και αγάπη. Και όλα τα άλλα τα χαρίσματα που λέει η Εκκλησία, με τον σεβασμό, την ιδιότητα και όλη την αποσίωση που σας έδωσε η χάρη του Θεού. Ευχαριστώ, σεβασμιότατε, ευλογούμε τους νέους ανθρώπους και ευχόμεθα ο Θεός να μας κρατεί όλους εν υγεία, σε ισοπροσύνη και αγάπη. Αμήν.